τελικά κάποια λάθη δικά μας και νευρικότητα δημιούργησε αυτή τη διαφορά. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι η εικόνα του αγώνα ήταν λίγο καλύτερη, αν την αποκαλώσουμε. Νομίζω όμως ότι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε είμαι σίγουρη ότι δεν θα είναι αυτή η εικόνα του παιχνιδιού. Πιστεύω ότι θα μάθουμε από τα σημερινά μας λάθη άλλη μια φορά. Και στο παιχνίδι το επόμενο που έχουμε με την Κροατία θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε και καλύτερο μπάσκετ και να είμαστε και πιο ήρεμοι. Άμυνα, καλά πήγαμε πάλι. Στην επίθεση πάλι το πρόβλημα, έτσι. Ναι, κοίταξε να δεις. Στο δεύτερο ημίχρονο, αν δει κάποιος απομονωμένο το σκορ, δεν είναι τέτοια η διαφορά. Στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε κάποια εύκολα γαλάσια, χάσαμε κάποια ελεύθερα σουτ. Νομίζω όμως ότι στο δεύτερο λίγο βελτιωθήκαμε. Και νομίζω ότι στο επόμενο μας θα είμαστε ακόμα πιο βελτιωμένοι. Πανικός δεν υπάρχει πάντως. Αυτό που φοβόσουμε. Πότε θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε έντονα για την εθνική ομάδα και την πορεία της? Δεν πρέπει να ανησυχήσουμε και δεν πρέπει να ανησυχείτε, γιατί δεν νομίζω ότι αυτή η ποιότητα των παιδιών, των παιχτών, πρέπει να ανησυχεί κανέναν. Ό,τι και να γίνει σε ένα τουρνουά, η ομάδα αυτή είναι νέα και έχει μια ομάδα η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να παίξει πολύ καλό μπάσκετ. Σήμερα, προχθές, χάσαμε ένα παιχνίδι από τη Ρωσία. Ας πούμε, είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν 9 στα 32 και εμείς δεν είμαστε καλά, γιατί κάναμε δύο λάθη παραπάνω και φάγαμε 3-4 εύκολα καλάθια. Αν δει κανείς και το μάτσο με τη Ρωσία ψύχρεμα, σίγουρα δεν παίξαμε καλά, σίγουρα μπορούμε να παίξουμε καλύτερα, αλλά η ήττα δεν ήρθε σαν ήττα.